Η βιβλιοθήκη του Μουσικοφωνικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς και οι εκδόσεις Ψυχογιός παρουσίασαν το απόγευμα της Παρασκευής στο κοινό της Άρτας το νέο βιβλίο της Δήμητρας Ιωάννου στην αίθουσα του Συλλόγου Σκουφά. Για το βιβλίο της κυρίας Ιωάννου μίλησε η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Κλεοπάτρα Βασιλείου. Είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Θα έλεγα ο χαρακτήρας του βιβλίου είναι πολύ σχηδές, αποτελείται από χαρμάνι συναρπαστικών υλικών. Είναι μαγευτικό, είναι παραμυθένιο, έχει μεταφυσικό στοιχείο, είναι μια φιλική με αστυνομικό μυθιστόρημα. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερά της Δήμητρας, η οποία είναι πολύ καλή φίλη, είναι από την Πρέβεζα. Το βιβλίο, δεν ξέρω αν σας είπα, είναι αφιερωμένο στην υπηρώτηση, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ότι σε κάθε βιβλίο της υπάρχει μια δυνατή προσωπικότητα, η οποία είναι γυναίκα. Εδώ έχουμε και ένα γκρίζο χαρακτήρα. Η Φιλίτσα, η Ρόζα Μετέπιτα, είναι ένας χαρακτήρας πολύ τσαλακωμένος. Θεωρώ ότι αυτό και μόνο, το πώς μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τόσο σκληρή παιδική ζωή και να λάμψει στη ζωή του και να τα καταφέρει, να τα βγάλει πέρα, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Και φυσικά είναι έντυπος και αριστοκριτικός ο τρόπος που μας το οδηγεί αυτό. Η Κληρονόμος του ποταμού είναι ένα βιβλίο κεντυμένο με τους θρύλους του ποταμού των στεναγμών και των μυθικών παραποτάμων του που διέσχιζαν τον Άδη. Μια ιστορία που περνώντας μέσα από το θάνατο υμνεί τη ζωή. Για την όμορφη ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από το βιβλίο «Η Κληρονόμος του ποταμού» αναφέρθηκε με σχετική της δήλωση η συγγραφέας Δήμητρα Ιωάννου. Ωραία απώλεια έχετε βρε παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένη. Είναι μια πολύ πολύ ρομαντική μέρα σήμερα με το ψηλό βροχό της, αλλά είναι μια υπέροχη ζωντανή πόλη. Χαίρομαι τόσο που είμαι κοντά σας με την Κληρονόμο. Και μια που ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κληρονόμο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μουσικό Φιλολογικό Σύλλογο Σκουφά για την πρόσκληση καταρχήν. Η Κληρονόμος του ποταμού είναι ένα βιβλίο που αφηγείται τη ζωή της Ρόζας Παλαιολόγου. Είναι ένα κορίτσι που μεγαλώνει στις όχθες του Αχαίροντα, οπότε πολύ κεντρικό σημείο είναι ο ποταμός, ο οποίος μέσα στο κείμενο αναφέρεται ως βασιλιάς κιόλας, με την υπέροχη ιστορία και τη μυθολογία του. Αυτό το κορίτσι μετά από πάρα πολλές δύσκολες και τραυματικές καταστάσεις μεταβαίνει στην Αθήνα της δεκαετίας του 60, αφού παίρνει ως παρακαταθήκη μαζί της τις θεραπευτικές και ιαματικές γνώσεις των βοτάνων του Αχαίροντα. Μυστικά τα οποία της έχει δώσει μια πολύ ιδιαίτερη και μυστηριώδης παρουσία, η Λευκοθέα που τριγυρνά στις όχθες του ποταμού. Λοιπόν, η Ρόζα Παλαιολόγου λοιπόν έρχεται στην Αθήνα και από το μηδέν φτιάχνει έναν επιχειρηματικό κολοσσό, γίνεται πολύ διάσημη και παρακολουθούμε στο δεύτερο κομμάτι την δολοφονία της 75χρονης πλέον Ρόζας Παλαιολόγου και η εγγονή της, η Λευκή, μαζί με τον ιδιωτικό detective Χρήστο Βαράγκη καλούνται να λύσουν το μυστήριο. Και όλα ξεκινούν και τελειώνουν στις όχθες του ποταμού. Από Πρέβεζα, λατρεύω την Ήπειρο ως το Μεδούλη και λατρεύω την Ελλάδα βασικά, για να πω την αλήθεια. Ναι, έχει γίνει ενδελεχής μελέτη της ιστορίας και της λαογραφίας του ποταμού. Πάρα πολλά στοιχεία μπαίνουν και ρέουν αβίαστα μέσα στο κείμενο από τους μύθους, τους θρύλους του ποταμού. Λοιπόν, καταρχήν είναι εκπληκτικό το πόσες φορές έχει αναφερθεί ο ποταμός σε κλασικά κείμενα αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, από την αρχαιότητα, ήδη από την εποχή του Ομήρου στον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι εκπληκτικό και το πιο έτσι δύσκολο κομμάτι για αυτό το βιβλίο ήταν η συλλογή τέτοιων τμήματων, έργων τα οποία αναφέρονται στον ποταμό, στον Αχαίροντα, και τα οποία έχουν μπει σε κομβικά σημεία του βιβλίου ως κομμάτια γρίφων που δίνουν τη δυνατότητα στη Λευκή και στο Χρήστο να έρθουν όλο ένα και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Ναι, τα άλλα βιβλία, αυτό είναι το 5ο βιβλίο, πάντα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, την εκδοτική μου οικογένεια, την οποία υπερευχαριστώ. Το πρώτο βιβλίο ήταν επίσης για την Πρέβεζα, οπότε καταλαβαίνετε την αγάπη που υπάρχει τελικά για την Ήπειρο. Ήταν η Κασάνδρα, το μυστικό της μάγισσας. Συνεχίσαμε με τα 7 νησιά της Ενωτοκρατίας και το τραγούδι της Ανέτας.
Συνεχίσαμε επίσης μετά με την Αθήνα της Belle Époque, τη Βαλεντίνα. Και τέλος, μάλλον το τέταρτο βιβλίο, ήταν στη Σύρο του 19ου αιώνα, η γη της Γαλανής Κυράς. Οπότε, πριν από την Κληρονόμο που είναι το πέμπτο και πάλι αναφέρονται στον Αχαίροντα και στην Ήπειρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά προσπαθώ να προβάλλω έναν ελληνικό τόπο, γιατί όπως είπαμε, η αρχή του βιβλίου είναι έτσι ένα μείγμα από πολλά υλικά. Δηλαδή, έχει μέσα και την νότα, την αστυνομική χρειά με την δολοφονία και την εξυπνίαση της δολοφονίας. Έχει μέσα πολύ δυνατό συνέστημα, καθότι είμαι και ψυχοθεραπευτή και μου αρέσει να ασχολούμαι με τα συναισθήματα και μπορείς να θέλει να διαβάζει έναν δυνατό και μεγάλο έρωτα, ή περισσότερους. Λοιπόν, υπάρχουν μέσα ίντρικες, μίση, πάθη, αλλά και αγάπη, πολύ αγάπη. Ένα από τα βασικά μηνύματα θα έλεγα είναι ότι η αλήθεια έχει πάντοτε τον τρόπο να έρχεται στην επιφάνεια και να φωτίζει.